Συνομίλησα το απόγευμα με πολύ στενό συνεργάτη του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μου είπε ότι παράταση μόνον ολίγων ημερών μπορεί να δώσει μετά τις 8 Νοεμβρίου και αυτό, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να πάμε στην εκλογή. Όμως έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Πυριώτη ότι είναι αποφασισμένος ο Καραμαλής, αν υπάρξει συνέδριο πολυήμερο κριτικής και αναζήτησης αιτίων της ΙΤΑΣ, να μην καθίσει να παρακολουθήσει, να βάλουν εναντίον της κυβέρνησής του και της πολιτικής του τα διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διαγωνιζόμενα μάλιστα, όπως μου έλεγαν, να γίνουν ακόμη πιο αρεστά στη λαϊκή βάση προκειμένου να εξασφαλίσουν την εκλογή τους. Πάντως, Νίκο, στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Έχουμε ένα πρόεδρο παρετημένο, ο οποίος δεν θέλει κιόλας να εμπλακεί στις εκλογές. Α, ξέχασα να σας πω. Θα μιλήσει στις προγραμματικές. Ναι, θα είναι. Θα πάει στις προγραμματικές και θα είναι εκείνος που θα απαντήσει στον Γιώργο Παπανδρέου. Όμως δεν θα εκλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα γραμματέα για να μην δεσμεύσει τον επόμενο αρχηγό. Θα λειτουργεί υπηρεσιακά μέχρι τότε ο προηγούμενος γραμματέας, ο κύριος Στραγάκης. Άρα απέρριψε και την πρόταση που κατέθεσε σήμερα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έχει απορριφθεί με τεπένο γραμματέα. Πάντως υπάρχει ένα κενό στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος είναι παρετημένος, δεν εμπλέκεται στις κομματικές διαδικασίες, ο γραμματέας είναι εξαφανισμένος, οι υποψήφοι δεν είναι κανονικοί υποψήφοι, υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή που αμφισβητείται από ορισμένα μέλη. Δεν υπάρχουν κανόνες. Γι' αυτό το κενό βρήκε και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και διείσδησε μέσα και έκανε αυτές τις επαφές σήμερα μόνο αυτό με το τον κενό τώρα Παπαγιάννη και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μόνο αυτό είναι το κενό. Αλλά εδώ ακόμα ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους τώρα μετά από κάθε ήττα. Εδώ ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το συνέδριο. Εδώ ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι υποψήφοι ή ποιοι δεν είναι υποψήφοι. Εδώ ακόμα ψάχνουν να βρουν αν θα πάνε στη βάση ή αν θα πάνε σε δευμένους εκλέκτορες. Εδώ ψάχνουν να βρουν τα πάντα. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εγώ βλέπω ότι οι υποψήφοι δεν μιλούνται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον είναι λαγός του προηγούμενου. Είναι χαρακτηριστικό, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που λες, ότι υπήρξε δυσκολία στην συνάντηση του κυρίου Μεϊμαράκη με τον κύριο Σαμαρά, έτσι ναι, δεν βέβαιος. Είναι. Στην ουσία έφαγε πόρτα ο κύριος Μεϊμαράκης τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Λίγο αργότερα διευκρίνησε ότι θα υπάρξει κάποια συνάντηση τις επόμενες μέρες. Αλλά πολλοί λένε πως ο κύριος Σαμαράς δεν δέχτηκε τον κύριο Μεϊμαράκη γιατί πιστεύει ότι είναι με την πλευρά της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Παίζει το παιχνίδι της κυρίας Ντόρας Θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μεϊμαράκης. Υποψήφιος όχι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε. Δεν θα είναι, λες. Δεν θα είναι. Εγώ νομίζω πως δεν θα είναι. Αυτό είναι όμως η προσωπική μου εκτίμηση. Ο ίδιος το είναι ακόμη ανοιχτό. Κυρία Πυριώτη, τι λέτε? Η εικόνα είναι ότι κανονικά, εάν ο κύριος Μεϊμαράκης ήθελε να είναι υποψήφιος, έπρεπε αύριο να πάει μαζί με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Να πω εδώ έτσι για το αστείο της υπόθεσης, ότι η λέξη αυτή είναι κοινή αποδοχή, το ενδιαφερόμενοι. Το να μην πάει δεν του απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα μετά. Βέβαια. Απλώς καλό θα ήταν να συναποφασίσει με τους άλλους τους όρους βάσει του οποίου θα διεξαχθεί και το συνέδριο και η εκλογή. Δηλαδή είναι μέλος οργανωτικής επιτροπής. Αν θέλει πηγαίνει, αλλά σήμερα. Δεν νομίζω πως θα έχει και πολύ καλά με τον πρόεδρο της επιτροπής. Καθόλου θα έλεγα. Δεν πήγε και σήμερα. Ναι, κυρία Μακρύ. Πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ανοίξουν πια τα χαρτιά τους οι υποψήφοι και δεν είναι φερόμενοι υποψήφοι, αλλά γίνουν επιτέλους υποψήφοι. Ένα μήνα άλλωστε έχουμε μόνο μέχρι το συνέδριο. Λιγότερο. Κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Κυρίως το κόμμα τους, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει η γενιά των Σαραντάριδων. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Άρης Πλειοτόπουλος, τι θα κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης. Από τα Γκάλοπ δεν προκύπτει. Όχι για υποψηφιότητες, με ποιες πλευρές, ποια στρατόπεδα. Α, ναι, αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θα υπάρχουν στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν θα διαλέξουν κανένα στρατόπεδο. Δεν νομίζω ότι η γενιά αυτή θα λειτουργήσει ενιαία κάτι. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Επίσης, πόσοι καραμαλικοί έχουν πάει στην υποτιθέμενη άλλη πλευρά. Πόσοι καραμαλικοί, πόσοι πρώην λοχαγοί που είχαν πρωταγωνιστήσει το 97-20 στις διεργασίες, στα κρυφά ραντεβού, στη βίλα του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, στο σπίτι του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τότε αυτό που είχαν συγκεντρωθεί όλοι. Άκη, αυτό που λες, αυτό εδώ το χαρτί είναι η στήριξη υποψηφιότητας της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Το έχω στα χέρια μου. Αυτό το χαρτί θα υπογραφεί από 50 περίπου, από 50 μέλη. Μεταξύ αυτών θα είναι και αυτή που λες εσύ. Θα είναι πάρα πολύ καραμαλική γενιά. Υπάρχει μια συμφωνία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία ότι οι υποψήφοι θα παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες τους με μόνον 50 υπογραφές έκαστος, μετά από μια αρχική τουλάχιστον έτσι συμφωνία, και όχι με
υπογραφές έχει μαζέψει ο καθένας. Θέλω να δω αν θα τηρηθεί αυτό. Αν δηλαδή όσοι είναι υποψήφοι θα παρουσιάζουν μόνο 50 από τις έστω 500, 1000 υπογραφές που έχουν. Πάντως, και ποιες θα είναι αυτές. Πάντως, όποιος περνάει, Νίκο, από τα γραφεία των υποψηφίων πια, βάζει και μια υπογραφή. Δηλαδή. Ήρθες που ήρθες, να σε δέσουμε κιόλας. Δηλαδή, Άκη μου, κι αν είναι κάποιος ο οποίος θέλει να δει και τους τρεις και τους τέσσερις εν δυνάμει αρχηγούς, βάζει μια υπογραφή από όπου περάσει. Πάντως, εγώ θέλω να επισημάνω και το θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό του κλίματος που υπάρχει, ότι κανένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη δεν βγήκε να πει τις προτιμήσεις του. Ακόμη και στελέχη που θεωρούμε ότι είναι δεδομένα ότι θα υποστηρίξουν συγκεκριμένους υποψηφίους, δεν τοποθετούνται. Όχι. Κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά και σου λένε άσε να δούμε, άσε να δούμε. Να υπενθυμίσω ότι την επομένη του συνεδρίου θα είναι 91 βουλευτές, 90 και ο αρχηγός για 4 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στην Βουλή και μόνον αυτή. Σωστό και αυτό. Τώρα διχάζει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας η μάχη των Δελφίνων για την Προεδρία του κόμματος. Τοπικές οργανώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τάσσονται υπέρ της εκλογής από τη βάση. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο νέος αρχηγός πρέπει να αναδειχθεί μέσα από το συνέδριο. Όποιος και να είναι, τον στηρίζουμε και θα δώσουμε τον αγώνα μας. Την ώρα που οι υποψήφοι αρχηγοί για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει τις επαφές με στελέχη και τη συλλογή υπογραφών για την υποψηφιότητά τους, τα μέλη και οι φίλοι της κεντροδεξιάς παράταξης αγωνιούν για το αύριο. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο αρκετά δυσάρεστο και έχουμε όμως τον τρόπο, είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα και θα βρούμε τον τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Μπορεί ήταν συντριπτική για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως λένε τα μέλη των τοπικών οργανώσεων πρέπει να ανασυνταχθούν άμεσα και να εκλέξουν νέο αρχηγό. Καθημερινά φίλοι και μέλη της Νέας Δημοκρατίας έρχονται εδώ στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του Δάσου Κανταρίου δίνουν τις απόψεις τους για την επόμενη μέρα της παράταξης. Περάσαμε και δύσκολες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Πάντα στην πολιτική αυτά τα γίνονται, ας πούμε. Όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί πρέπει να έχουν μεγάλα αυτιά προς τη βάση. Τα μέλη των τοπικών οργανώσεων της πρώην κυβερνητικής παράταξης διαφωνούν για το πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άλλοι λένε από το συνέδριο και άλλοι να στηθούν κάλπες και να ψηφίσει η βάση της παράταξης. Μακάρι να στηθούν κάλπες. Να ψηφίσει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Τήρηση του καταστατικού. Αυστηρή τήρηση του καταστατικού. Ό,τι προβλέπετε από το καταστατικό. Αν και δεν υπάρχει κανένας φόβος. Άρα είστε υπέρ του συνεδρίου, αυτό λέω. Υπέρ του συνεδρίου, ναι. Δεν κρύβουν και την προτίμησή τους όσον αφορά στο πρόσωπο που θέλουν να ηγηθεί της παράταξης, αν και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα υποψηφιότητες. Πάντα το άρωμα γυναίκας έχει μια ιδιαιτερότητα. Και το άρωμα της γυναίκας και το άρωμα του άντρα είναι το ίδιο καλά, γιατί ο Θεός έφτιαξε δύο άτομα, και τον άντρα και τη γυναίκα, άρα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Όπως υποστηρίζουν όμως όποιος και να εκλεγεί, αυτοί θα στηρίξουν τον νέο πρόεδρο, όπως έκαναν όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν τόσοι αρχηγοί, αφού η αγάπη τους για την παράταξη είναι μεγάλη. Έναν άξιο πρόεδρο. Ανεξαρτήτως αν θα είναι γυναίκα ή άντρας. Ανεξαρτήτως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένας μας δεν έχει πρόβλημα, όποιος και αν βγει. Την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον της παράταξης. Όπως λένε, το κόμμα πρέπει να βγει δυνατό από αυτή τη διαδικασία. Μακάρι να τα βρούνε, να τελειώσει, ας πούμε. Ελπίζω ότι θα βγάλουν ένα. Λίγο μπερδεμένα τα βλέπω, αλλά εύχομαι να πάει καλά. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου Προέδρου έχει ξεκινήσει, αλλά ακόμα πρέπει να ξεκαθαριστούν πολλά. Ποια θα είναι η διαδικασία, πόσοι και ποιοι θα ψηφίσουν, αλλά πάνω απ' όλα οι υποψήφοι αρχηγοί πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν ξανά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να πω μια ακόμη πληροφορία ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου ο κύριος Αγγέλου, ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, φώναξε τα στελέχη του πρωινού καφέ του Κώστα Καραμαλή και ζήτησε από όλους αυστηρή ουδετερότητα για να μην εμφανιστεί ότι κάποιος από αυτούς δίνει ένα καραμαλικό χρώμα σε κάποιον από τους υποψηφίους αρχηγούς. Λοιπόν, λίγη ώρα αργότερα ο κύριος Λιβαδάς, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας που βρέθηκε στη συνέχεια επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου, βρέθηκε εκπρόσωπος τύπου του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Σαν να του είπαν το αντίθετο. Λοιπόν, γίνεται, θέλω να πω, και μια τέτοια μάχη στο παρασκήνιο για το ποιος θα πάρει κοντά του στελέχη που συμβολίζουν τον καραμαλισμό ή ότι μπορεί να υπάρχει μια εύνοια από τον απερχόμενο πρόεδρο του κόμματος. Και έχει μειωθεί πια και η ισχύ του κύριου Αγγέλου, δεν τον ακούει κανένας. Τώρα, έκανε εντύπωση και η εμφάνιση Καραμαλή σήμερα στη Ριγίλης και σχολιάστηκε πάρα πολύ από τα στελέχη, πρέπει να σας πω. Εμφανίστηκε αξίριστος, με ένα
τζιν, με ανοιχτό πουκάμισο, με ολίγον τσαλακωμένο μπλέιζερ, σε μια κατάσταση εκδρομική. Έκανε αίσθηση αυτό, σχολιάστηκε, είχε καιρό να εμφανιστεί έτσι. Νομίζω πως έτσι εμφανίζεται με το τζιν τις τελευταίες μέρες ο κύριος Καραμαλής στην Ριγίλη, βέβαια σήμερα ήταν και αξίριστος. Και με τζιν είδαμε και τον Βαγγέλη Μημαράκη που πήγε στην κυρία Ντόρα Πακουγιάννη. Είναι η συνήθις τώρα εμφάνιση του casual του κυρίου Καραμαλή. Νομίζω πως αυτή ήθελε την εμφάνιση εδώ και πολύ καιρό. Αυτή ονειρευόταν. Με συγχωρείτε. Στα καλά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Καραμαλή, αυτό θα ήταν το γοητευτικά επιμελώς ατιμέλητο. Άλλο ένα επικοινωνιακό άλλο το μαύρο. Να είμαστε λίγο έτσι δίκαιοι. Αυτά πρέπει να ξέρεις πότε τα κάνεις και πώς. Βέβαια. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσει ακόμη και βέτο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, άφησε από την Κωνσταντινούπολη ο Γιώργος Παπανδρέου, σε περίπτωση που δεν πληρεί συγκεκριμένους προϋποθέσεις. Νωρίτερα από το φανάρι ο Πρωθυπουργός είχε διαμηνήσει στην τουρκική ηγεσία ότι πρέπει επιτέλους να επιληθούν ζητήματα όπως το κυπριακό, ώστε να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις. Μία νέα περίοδος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις θέλησε να εγκαινιάσει ο κ. Παπανδρέου στη συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, μόλις έμαθε για την επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στην Κωνσταντινούπολη, άλλαξε αμέσως το πρόγραμμά του και πέταξε από την Άγκυρα για να τον συναντήσει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε στον Τούρκο ομολογό του όλα τα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με δεκάδες κάμερες ακολουθούσαν τον Γιώργο Παπανδρέου σε κάθε του βήμα. Στο φανάρι με δηλώσεις του στους Τούρκους δημοσιογράφους αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο Κυπριακό, λέγοντας ότι η Αθήνα και η Άγκυρα πρέπει να αφήσουν ήσυχη τη Λευκοσία, ώστε να επανενωθεί το νησί. We must free Cyprus of dependencies on its motherlands. We must free Cyprus of occupation troops. We must free Cyprus of divisions and walls which have no place in the European Union. Στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου υποδέχτηκαν τον Γιώργο Παπανδρέου χτυπώντας χαρμόσυνα τις καμπάνες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έστειλε σαφές μήνυμα στην τουρκική ηγεσία. Με γνωρίζουν πολύ καλά, γνωρίζουν τις προσπάθειές μου στις προσέγγισεις, όπως και βεβαίως και την ειλικρίνεια με την οποία μιλώ και για τα προβλήματα που υπάρχουν και που δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Εμείς ως Οικουμενικό Πατριαρχείο πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, σαν δύο σύμμαχες και γειτονικές χώρες, πρέπει να ζήσουν εν ειρήνη και δημιουργική συνεργασία. Στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων Αντώνιο Μιλοσόσκι, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει συμβολικά ένα κλαδί ελιά στον τάφο του φίλου του Ισμαήλ Τζεμ. Τώρα, γεμάτο συμβολισμούς και ελπίδες για βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, θεωρούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Παπανδρέου από την Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, δίνουν έμφαση στη χειρονομία έκπληξη του Έλληνα Πρωθυπουργού να αφήσει ένα κλαδί ελιά στον τάφο του παλιού του φίλου Ισμαήλ Τζεμ. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou, İstanbul'da. Επίσκεψη έκπληξη χαρακτήρισε ο τουρκικός τύπος την άφηξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στην Κωνσταντινούπολη λίγα 24 ώρα μετά την ορκομοσία του. Στο κλαδί ελιάς που έφερε από την Ελλάδα για να αφήσει στον τάφο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Ισμαήλ Τζεμ, έγινε εκτενής αναφορά. Μια κίνηση χαρακτηρίστηκε συμβολική. Χειρονομία έκπληξη προς την Τουρκία από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Παπανδρέου. Έφερε ένα κλαδί ελιάς στον τάφο του Ισμαήλ Τζεμ. Πριν από 10 χρόνια, οι δύο γείτονες, ως απόδειξη φιλίας μεταξύ τους, είχαν φυτέψει μία ελιά. Eski dostu için dua etti. Daha sonra ise Yunanistan'da beraber diktikleri işte bu zeytin dallarını İsmail Cem'in mezarının üzerine bıraktı. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν άλλαξε το πρόγραμμά του και ζήτησε να συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του, ο οποίος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει μέρος στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαβαλκανικής Συνεργασίας. Παπανδρέου hala içeride. Gündemdeki konular pek de sürpriz olmaz sanırım. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs sorununun ele alınması, Türkiye'nin Avrupa Birliği
Ακέρε σουρετζίνεντε, έλα αλμασίνε, μπέκτορ. Τα τουρκικά ειδησογραφικά πρακτορία γράφουν πως η εκλογή Παπανδρέου δημιουργεί ελπίδες για βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Ενώ επισημαίνεται ότι ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Καραμανλής, επισκέφθηκε επισήμως την Τουρκία το 2008, αν και είχε εκλεγεί από το 2004. Πάμε στην Κάτια Μακρύ για ένα σχόλιο για την επίσκεψη Παπανδρέου. Ήταν ένα άτυπο ταξίδι. Στην Κύπρο είχε πει ο κ. Παπανδρέου ότι θα πάει το πρώτο επίσημο ταξίδι, όπως και θα το πράξει στις 19 Οκτωβρίου. Απλώς για το παρασκήνιο να σας πω ότι χτες το πρωί μίλησα με τον κ. Χριστόφιο ο κ. Παπανδρέου και τον ενημέρωσε για το ταξίδι του σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν προσθέθηκε στην πορεία, προσθέθηκε χτες το απόγευμα για μια άτυπη διαβαλκανική σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των Βαλκανίων πήγε ο κ. Παπανδρέου. Όμως πήγε με μαστίγιο και καρότο. Αυτό καταλάβαμε όλοι από την επίσκεψή του. Το καρότο ήταν βεβαίως το κλαδί ελιά στον τάφο του Ισμαήλ Τζεμ. Το μαστίγιο ήταν οι πολύ σκληρές δηλώσεις που μιλώντας για στρατό κατοχής στην Κύπρο. Πολλοί περίμεναν μάλιστα ότι θα προκαλέσουν και την αντίδραση των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν έγινε αυτό. Προς το παρόν, το μήνυμα το οποίο εστάλει προς την άλλη πλευρά είναι ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι το Δεκέμβριο για την Τουρκία και η Ελλάδα δεν θα χαριστεί. Το βέτο δηλαδή, δεν το χρησιμοποίησε. Δηλαδή δεν υπήρξε αντίδραση γιατί. Συνήθως, Άκη, οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις μέσα σε τουρκικό έδαφος, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη. Ότι υπάρχει στρατός κατοχής στην Κύπρο και πρέπει να φύγει αυτός ο στρατός κατοχής. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι αλλάζει επί της ουσίας στην εξωτερική πολιτική σε σχέση με τις ελληνικές. Στέλνεται ένα σαφές μήνυμα. Ότι ναι, είμαι εδώ, ναι, έχω μία διάθεση. Η προηγούμενη κυβέρνηση έστελνε μηνύματα ότι η ενταξιακή πολιτική δεν Είδες μηνύματα τους έστελνε, δεν ήταν εκεί. Ο Παπανδρέου λοιπόν επιλέγει, τρεις μέρες είναι πρωθυπουργός, να πάει στην Τουρκία να συναντηθεί με τον Ερντογάν, το οποίο θα ξαναβρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας, το Δεκέμβριο κρίνει η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας και στέλνει ένα μήνυμα. Είμαι εδώ, θέλω έναν ειλικρινή διάλογο, όμως έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα μεταξύ μας. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι σήμερα είναι μία από τις ελάχιστες μέρες που δεν είχαμε ούτε μία τουρκική παραβίαση στο Αιγαίο. Ακριβώς, ούτε μία δεν είχαμε. Αυτός ήταν ο στόχος του ταξιδιού, να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια βεβαίως. Ναι, αλλά κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους Τούρκους και στην τουρκική διοίκηση, αν πράγματι μπορούμε να, να υπάρχει μια νέα εποχή ανάμεσα στους δύο λαούς. Πάντως, ο κ. Παπανδρέου ήταν σαφής. Τους είπε, θα σας λέω με ειλικρίνεια την άποψή μου, τα σίκα σίγα και τη σκάφη σκάφη, υπάρχουν προβλήματα, τα κυριότερα το κυπριακό, η κατοχή στην Κύπρο και ο σεβασμός των συνόρων. Αυτά τα προβλήματα θα παίξουν ρόλο στην ενταξιακή σας διαδικασία και δεν αποκλείω ακόμα και βέτο να βάλω. Αλλά σας τα λέω καθαρά ποια είναι τα προβλήματα και πως αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν, αν θέλετε να πάμε μια φράση και από την κυρία Πυριώτη. Λέω ότι σημειολογικά δεν ήταν επίσημη επίσκεψη, έχει δίκιο η Κάτια η Μακρύ, δεν ήταν επίσημη επίσκεψη, αλλά σημειολογικά η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έστω και άτυπα, έστω και υπό την άλλη του ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη, έχει το ειδικό της βάρος. Ειδικό βάρος το οποίο μπορεί οι Τούρκοι να το εξέλαβαν ως καλό ιονό, αλλά και η δική μας η πλευρά το εκλαμβάνει ως πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού που κρατά και το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει ένα βάρος δηλαδή αυτή η κίνηση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Τώρα, γραφεία χωρίς υπολογιστές, τηλέφωνα και φακέλους καταγγέλουν ότι παρέλαβαν οι νέοι υπουργοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Γιώργος Παπακοσταντίνου δεν βρήκε τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε αποκαλυπτικές φωτογραφίες από τα υπουργικά γραφεία πριν και μετά την παράδοση παραλάβει. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πρώτη ημέρα που μπήκε στο νέο του γραφείο στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα ράφια ήταν άδεια. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν ξυλωθεί, ενώ ακόμα και οι γλάστρες απομακρύνθηκαν με κούτες. Παρέλαβα ένα γυμνό Υπουργείο. Πήραν ακόμη και τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών από το Υπουργικό Γραφείο. Προσπαθούν